Με το ένα πόδι στην έξοδό του στα κύπελα Ευρώπη βρίσκεται ο Ολυμπιακό Βόλου που νίκησε χθε για την τελευταία αγωνιστική τη Super League τον Παναθηναϊκό με 3-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τα γκολ τη συνάντηση πέτυχαν οι Μαρτίν με πέναλτι στο 24, ενώ ο Μπρέσκα με ένα φοβερό γκολ έκανε το 2-0 στο 54 τη συνάντηση. Οι πράσινοι ευτύχησαν να μειώσουν άμεσα, ένα λεπτό μόλι μετά, σε 2-1 με εκτέλεση φάουλ του Κατσουράνη και στο 67 έφερε το μάτι στα ίσα με το Σισε κάνοντα το 2-2. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν πέναλτι με το Σολάκι στο 81, ευτύχησαν όμως να πάρουν την νίκη με γκολ του Μαρτίν στο 86 που σημείωσε το 3-2. Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρει στο 43, όπου νωρίτερα αποβλήθηκε ο Καντέ, ενώ στο 78 αποβλήθηκε και ο Μπουνσόν για τους πράσινους. Πετύχαμε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη που την αξίζαμε 100% από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Υπήρχε μια μαχητικότητα, υπήρχε ένα πνεύμα νικητή. Και πιστεύω ότι ήταν και δικαίωση παράλληλα και όλης της χρονιάς για τα παιδιά, για τον κόσμο, για τη διοίκηση και βεβαίως για τον πρόεδρο. Μέχρι που μπήκε το τρίτο γκολ, υπήρχε, όπως την έλεγα χαριτολογώντας τα παιδιά, μια συνωμοσία, το σύμπαν συνωμοτούσε με ακατάπαυστα παιχνίδια εναντίον μας. Αλλά δόξα τω Θεώ που τελείωσαν όλα καλά. Απαρηγόρητος ο Χαβιέ Ομπίντες που αποχώρησε τραυματίας στο 13ο λεπτό του αγώνα, ενώ οι Ερυθρόλευκοι που τερμάτισαν στην 5η θέση ελπίζουν σε νίκη της ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο, ώστε να επικυρώσουν το εισιτήριό τους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι αγώνες των play-off θα ξεκινήσουν στις 8 Μαΐου.